Στη Θάσο έγιναν τελικά η ταφή των 4 προσφύγων μεταναστών που είχαν εντοπιστεί την Τετάρτη από τις λιμενικές αρχές. Τα πτώματα των 4 νέων ανδρών είχαν αρχικά μεταφερθεί με σκάφος του λιμενικού μαζί με τους 15 επιζώντες στο λιμάνι της Καβάλας. Η νεκροψία νεκροτομή διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Κομωτινής και ενώ υπήρξε ενημέρωση από την τοπική μουσουλμανική κοινότητα ότι υπάρχει δυνατότητα ταφή σε μουσουλμανικό κημητήριο στην Κομωτινή, τελικά λήφθηκε διαφορετική απόφαση. Με εντολή εισαγγελέα, οι 4 σωροί μεταφέρθηκαν στη Θάσο το βράδυ του Σαββάτου. Ο εισαγγελέας αποφάσισε να γίνει ταφή στο νησί αφού ο θάνατος των 4 εκτιμάται ότι επήλθε στα χωρικά ύδατα της Θάσου. Σημειώνεται ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίζονται νεκροί στις παραποτάμιες περιοχές του Εύρου θάβονται στο μουσουλμανικό κημητήριο του Δερίου. Η απόφαση για ταφή στη Θάσο φαίνεται πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα, αφού δεν υπήρξε στο παρελθόν άλλη τέτοια περίπτωση θανάτου προσφύγων ή μεταναστών στην περιοχή του νησιού. Η ταφή των 4 νεαρών πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Εν τω μεταξύ, ποικίλα ερωτήματα προκύπτουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα οι τοπικές συνεπλεκόμενες αρχές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα πτώματα μεταφέρθηκαν στη Θάσο χωρίς φέρετρα. Μάλιστα, ζητήθηκε αρχικά να γίνει μεταφορά με ferry boat χωρίς αυτοκίνητο, πράγμα που αρνήθηκε ο καπετάνιος. Η ταφή των 4 μουσουλμάνων έγινε σε νεκροταφείο μη ορθόδοξων χριστιανών στην περιοχή του Σωτήρα Θάσου. Είχαμε και το περιστατικό με την Γλέβο που βρέθηκε ανοιχτά τη Θάσου. Δυστυχώς 4 άτομα χάσαν τη ζωή τους λόγω ότι δεν είχαν φαγητό μαζί τους και λόγω του κρύου. Είδαμε και στοιχεία να γίνονται αυτά τα περιστατικά. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε το προσφυγικό με βοήθεια από την Ευρώπη, η συμφωνία από την Τουρκία είναι σταθερή ή γιατί τα σύνορα πάλι λίγο σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν, δηλαδή και από το βόρειο τμήμα της Ελλάδας αλλά και μέσω θαλάσσης θα ξεκινήσουν πάλι οι ροές. Θέτεται πραγματικά ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, αυτό της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος. Ας ξεκινήσουμε από το ανοιχτό πλάνο για να δούμε εάν μπορεί αυτή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να τηρηθεί ένθεν κακήθεν. Είναι μια εύθραυστη συμφωνία υπό την έννοια ότι εφόσον η Τουρκία ολισθαίνει σε μια απολυταρχική καθαρά πολιτική, η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στις παραβιάσεις της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται βαθμιδωτά και εντονότερες από την πλευρά του Ερντογάν. Δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Επομένως, εγκαλεί την Τουρκία για αυτή τη συμπεριφορά. Το να την εγκαλεί, ωστόσο, δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις από την πλευρά του Ερντογάν με την έννοια ότι δεν είναι διατεθειμένος να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Υπ' αυτή την έννοια είναι ιδιαίτερα εύθραυστη αυτή η ισορροπία. Προς τη στιγμή κρατιέται. Και εύχομαι και πιστεύω ότι είναι ανάγκη αδύρυτη να κρατηθεί αυτή η συμφωνία, γιατί διαφορετικά το τοπίο θα είναι εφιαλτικό. Τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση του υπάρχοντος μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα και προσφυγικού, εκεί τα πράγματα καθομολογία του ίδιου του Ομπάμα απέδωσε τα εύσημα σε ένα ολόκληρο λαό ακουγόμενος από ένα ολόκληρο κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο όμως υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στην αποτελεσματική καθολοκληρία διαχείριση αυτού του προβλήματος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι σχέσεις περνούν από μύρια κύματα. Βλέπετε ότι κατά καιρούς ξεσπούν αντιδράσεις, οι οποίες εμπολής είναι δικαιολογημένες από την πλευρά των φιλοξενουμένων των προσφύγων. Από την άλλη πλευρά όμως είμαστε και μια χώρα που βιώνει όλες αυτές τις δυσκολίες, τις δημοσιονομικές, τις κοινωνικές, και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Πιστεύω ότι η διαχείριση θα είναι τέτοια που δεν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Το θέμα είναι να κρατηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.